Λοιπόν, θα είμαι πιο σύντομος. Δεν θα σας απασχολήσω 5 λεπτά. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Γιατί μαζευτήκαμε εδώ, μαζευτήκαμε γιατί η κεραία, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς τίποτε, χωρίς να ξέρουμε αν επηρεάζει την υγεία μας ή όχι, εκαθίσταται όπου δει. Λοιπόν, είναι δύο κεραίες και είναι διπλή ακτινοβολία. Αυτό να το ξέρετε, να το πείτε καλά στον κόσμο. Λοιπόν, είναι δύο κεραίες ταυτόχρονα μαζί. Ωραία, συμφωνώ. Η παλιά εκκλημένη και η καινούργια. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ένα κτίριο που στο υπόγειο πήγαμε χθες το βράδυ για να κρεμάσουμε τα πανό. Στο υπόγειο υπάρχει νερό, υπάρχουν ποντίκια, περιστέρια. Να μιλήσω λίγο και μετά να ενημερώσω. Είναι κοινωνικό. Να μιλήσω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι εγκαθίστονται αυτοί οι κεραίες όπου δει, χωρίς καμία μελέτη για τις επιπτώσεις στην υγεία. Το ότι δεν υπολογίζουν την υγεία μας, δεν το βλέπουμε από αυτό το γεγονός. Εγώ βιώνω τώρα 6 μήνες την απόλυση από το ΙΚΑ που διαλύσαν την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Όλοι μας βιώνουμε δίπλα την εγκατάλειψη του πάρκου Τρίτσι, που είναι απαραίτητος πνεύμονας για την περιοχή, για τους κατοίκους, για όλη την Αττική και όχι μόνο για την περιοχή μας. Λοιπόν, έχουν γραμμένα στα παλιά τους τα παπούτσια το τι θα πάθουν οι άνθρωποι. Υπό αυτήν την έννοια, πρώτον, σίγουρα θα μπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άμεσα. Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερον, είναι παράληψη που η Δημοτική Αρχή σήμερα, παρά το ότι σήμερα είχαμε το πρωί την δημιουργία και συγκρότηση των σωμάτων, απουσιάζει. Δεύτερον, μετά από εδώ όλοι μαζί κλείνουμε τον κόμβο στην Παλαμά για 1/4 συμβολικά και η Δημοκρατίας και Παλαμά. Και τρίτον, η Επιτροπή των Κατοίκων εδώ κατανομή των κατοίκων και στα σχολεία την Πέμπτη δημιουργούμε επιτροπές με τους συλλόγους των καθηγητών και τους συλλόγους γονέων που θα παλέψουμε για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ.